Τελικά λύσαμε το πρόβλημα ε, ήταν στο copy από τον buffer στο fi.name. Έτσι έχουμε κάνει κάποια αλλαγή. Ο buffer πλέον είναι 50 θέσεων, όπως είναι και το όνομα. Ε, οπότε διαβάζουμε το αλφαμί διαβάζουμε ε, τον χαρακτήρα C που είπαμε ότι είναι ο χαρακτήρα ο new line διαβάζουμε τον buffer σε 50 θέσεις κάνουμε copy τον buffer στο name και εδώ λέμε ότι το length είναι είναι το strlen του name εδώ απλώς ήταν ένα patch και στην επόμενη γραμμή το fi name length μειον 1 γίνεται backslash 0 και αυτό είναι ένα patch επίσης δηλαδή το τελευταίο το τελευταίο γράμμα ο τελευταίος χαρακτήρας του name ο οποίος ήταν new line το αντικαθιστούμε με το backslash 0 δηλαδή είναι σαν να σβήνουμε το new line για να μην υπάρχει μέσα στο όνομα κάνουμε compile κάνουμε run E, load from file 6, e, display 3 και πράγματι έχουμε πάρει τα στοιχεία από το αρχείο. Αν δούμε e, και το αρχείο το οποίο ευθύς αμέσως θα φορτώσουμε. Το αρχείο λοιπόν το data.txt μας λέει ότι έχει δύο εγγραφές με αμ 100 και με όνομα αυτό και με αλφαμή 111 και με όνομα αυτό πραγματικά όπως είναι και το output του προγράμματός μας. Οπότε είμαστε εντάξει με την εφαρμογή μας και με δυναμικό πίνακα.